Έχουμε και αυτά τα θέματα. Ναι, ξεκίνησε, λέει, η επανάσταση το 17 Μάρτη στην Αρεόπολη. Πώς ξέρει ο Υπουργός, πότε ξεκίνησε η επανάσταση, Υπουργέ, και από πού? Γιατί εγώ θα πω ξεκίνησε από την Καρδίτσα η επανάσταση. Όχι. Ο καθένας λέει την περιοχή του. Νομίζω ότι σε αρκετά μέρη της Ελλάδος εκείνη τον καιρό υπάρχει ο ξεσηκωμός. Ίσως στην Καλαμάτα να είναι το πιο μαζικό, το πιο ισχυρό. Γιατί ήταν και πιο απομονωμένα, υπήρχαν πολλές δυνάμεις. Νομίζω ότι ίσως το πιο αδύνατο, αν και με τον ισχυρότερο συμβολισμό, είναι η 25η Μαρτίου. Ναι. 25-23. Γιατί υπάρχει και ένα ότι αυτό που εορτάζουμε. Αυτό που γιορτάζουμε. Πάντως είναι σίγουρα ο Μοριάς. Σε αρκετά σημεία. Και ένα από τα ισχυρότερα πρέπει να είναι η Καλαμάτα, η οποία γιορτάζει σήμερα. Μια και το συζητάμε πάντα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έχει κάποια εμπλοκή στις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου. Και θα ήθελα έτσι λίγο και τη γνώμη σας για αυτό που σχεδιάζεται εδώ στην Αθήνα. Όχι, παρέλαση δεν, και εκδηλώσεις μετά. Όχι, και ποτέ δεν είχε. Ναι, δεν είχε ποτέ, το ξέρω. Λέμε, πώς, αν τώρα, συμφωνείτε, είναι το ερώτημα εδώ στην πραγματικότητα. Αν συμφωνώ με τι, με τις παρελάσεις. Αν συμφωνείτε με τις και με τις παρελάσεις και με το τι θα ακολουθήσει όλο αυτό. Κοιτάξτε, σε όλα τα έθνη κράτη τα οποία έχουν δημιουργηθεί με μια επανάσταση και η Ελλάδα είναι από τα πρώτα σε όλο τον ευρωπαϊκό, στην Ευρώπη. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μέχρι το 1821 έθνος κράτος στην Ευρώπη υπάρχει κυρίως η Γαλλία με τη Γαλλική Επανάσταση ως τέτοιο. Η Ιταλία, ας πούμε, γίνεται στο τέλος του 19ου αιώνα το Ρισορτζιμέντο, η Επανένωση. Μεγάλα έθνη δηλαδή, πολύ σημαντικά, τα οποία περνούν σε μια άλλη κατάσταση. Και έχουμε επίσης από τους παλαιότερους κοινοβουλευτισμούς, από το 1843 με το Σύνταγμα. Έχουμε ένα Σύνταγμα στην Ελλάδα, μια κοινοβουλευτικό βίο, ο οποίος δεν υπάρχει παρόμοιος σε διάρκεια σε άλλα ευρωπαϊκά έθνη. Αυτό το λέτε ότι σωστά το γιορτάζουμε, ας πούμε, και πρέπει να το γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Πώς αλλιώς. Εντάξει, ναι, πώς αλλιώς. Δηλαδή, αυτή τη γέννηση του έθνους κράτους, πώς αλλιώς να τη γιορτάσεις. Είναι μια παρέλαση. Κάνεις μια παρέλαση. Έχεις ορίσει μια ημερομηνία. Αριστερά είχε στο παρελθόν μια διαφωνία για τον τρόπο αυτό. Έτσι, και όχι, τη στρατιωτικοποίηση, ας πούμε, του εορτασμού. Ναι, άλλο, ας πούμε, αν υπάρχει μεγάλη στρατιωτικοποίηση και άλλο να μην εορτάζεις την γέννηση του έθνους κράτους. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ξεπότε καμία αντίρρηση. Φέτος είναι μια διαφορά, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι υπήρχε και στη διάρκεια της κατοχής. Το ΕΑΜ έκανε εκδήλωση την ημέρα της ο στρατός όμως σήμερα έχει εντολή να μοιράσει σημαίες στο λαό. Θα υπάρχουν μπάντες που θα παίζουν δημοτικά τραγούδια για να χορεύει ο λαός και να γίνουμε λαός και στρατός ενωμένοι. Υπάρχει μια διαφορά που εσείς την βλέπετε τώρα, επειδή είστε πολύ έμπειρος. Ναι, δεν νομίζω ότι βλάπτει. Νομίζω ότι δεν είναι στρατιωτικοποίηση της ζωής. Νομίζω ότι είναι ενίσχυση ενός πατριωτικού φρονήματος, το οποίο δεν είναι κακό. Σε οποιαδήποτε, ιστορική περίοδο, πολύ περισσότερο σε ένα μετέχμιο που περνάει η Ελλάδα και στην οποία η αυτοϋποτίμηση και η κάμψη του φρονήματος την τελευταία πενταετία είναι εμφανής. Να σας πω, εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν θα μπορούσε να έχει διαφωνία με αυτό, αλλά να σας πω κάτι. Προβάλλεται. Όχι εσείς. Προβάλλεται γενικώς. Προβάλλονται αυτές οι εκδηλώσεις, μάλλον. Ως μια προσπάθεια ανύψωσης του φρονήματος, την ώρα που το φρόνημα είναι κάτω, όχι γιατί δεν είμαστε πατριώτες ή γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε τη σημασία αυτού του εορτασμού, γιατί η χώρα είναι σε άθλια κατάσταση. Και πάει να διαμορφωθεί μια τέτοια ισορροπία ότι εντάξει, παιδιά, οικονομικά δεν είμαστε καλά, είμαστε και σε μια δυσκολία στη συνεννόηση με τους εταίρους κτλ. Αλλά ο πατριωτισμός από την άλλη πλευρά δίνει μια απάντηση ενισχύοντας την ιδιαιτερότητα. Εγώ δεν νομίζω ότι ενισχύουμε την ιδιαιτερότητα. Εγώ νομίζω ότι είναι ενίσχυση μιας ταυτότητας που έχει πληγεί και έχει ραγίσει. Όταν για πολιτικές σκοπιμότητες, πολύ προφανής, υπάρχει μια συντηρητική στροφή στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια. Και οι φωνές εναντίον του νεοφιλελευθερισμού προέρχονται κυρίως από την άκρα δεξιά. Όταν λοιπόν η αριστερά υψώνει μια άλλη φωνή, λογισμένη, εντός της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, εντός της κληρονομιάς του διαφωτισμού, αξίες οι οποίες έχουν τσαλαπατηθεί. Εγώ σε μια συνέντευξη στο Spiegel προημερών, σε αυτό το θέμα που έβγαλε, είπα ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι, σε διάρκεια 2,5 αιώνων, έχουν χύσει το αίμα τους για την εγκαλιτέ και τη λιμπερτέ, αλλά κανείς για την οστεριτέ. Δεν καταλαβαίνω πώς η οστεριτέ
η λιτότητα μπορεί να είναι μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, της σκέψης δηλαδή, του διαφωτισμού ή του ρομαντισμού ή των οραμάτων ελευθερίας. Έχουμε μια στρέβλωση και ένα ναυάγιο της ευρωπαϊκής ιδέας τα τελευταία αρκετά χρόνια. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι να επαναφέρει η αριστερά τα απελευθερωτικά οράματα